ανέλαβαν τη διερεύνηση του θέματος, 7 οικογένειες μεταφέρθηκαν ήδη σε ξενοδοχείο. Στο ρεπορτάζ του Χρήστου Μιχάλαρου και η θέση της ιδιοκτήτριας εταιρείας των διαμερισμάτων. Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας δρομολόγησαν τις διαδικασίες για εξέβρεση στέγης στις οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα από πολυκατοικία στο κέντρο της Λευκοσίας. Τα δύο Υπουργεία ανέλαβαν τη διερεύνηση του ζητήματος που ανέδειξε χτες το κρατικό κανάλι. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι κλιμάκια του Υπουργείου και του Γραφείου Ευημερίας σε συνεργασία με την αστυνομία επισκέφτηκαν το χώρο όπου και εντόπισαν 7 περιπτώσεις. Θέλω να πω ότι ως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα μείνει οποιοδήποτε στο δρόμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι εικόνες δεν περιποιούν τιμή σε κανένα Κύπριο και υπογράμμισε ότι διαφαίνονται αδικήματα στα οποία θα αποδοθεί ο νόμος. Ήξαν πληροφορίες για ενέργειες οι οποίες πάλι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, όπως είναι για παράδειγμα η διακοπή του ρεύματος και του νερού. Η κάμερα του ΣΥΓΜΑ διενήργησε αυτοψία στην πολυκατοικία. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Δεν ξέρω πού να πάω. Δεν σταματάνε να σύρουν πράγματα, τους πληρώνει, να σύρουν πράγματα κάτω από όλα τα διαμερίσματα. Αυτός εκεί έχει παιδιά. Σε παρακαλώ, έτσι, εγώ είμαι μαύρο. Κοίταξε, Γιάννης είναι μαύρο, έτσι. Εγώ μόνος μου καταλύζει όλη μέρα. Άντρας που είχαμε πουλιά, δεν μπορώ να είναι σε στόμα μου να πει τίποτε. Δεν έχει ρέμα, δεν έχει τίποτα. Ένα ντροπή έτσι να κάνει ο κόσμος έτσι. Με ανακοίνωσή της η ιδιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει ότι το 70% των ενίκων αποχώρησαν οικειοθελώς και με αποζημίωση από τα διαμερίσματά τους. 6 άτομα μετακινήθηκαν σε διαμερίσματα της ίδιας εταιρείας, 4 βρίσκονται εκεί μέχρι να βρουν χώρο διαμονής και 20 αρνούνται να αποχωρήσουν. Στην πολυκατοικία παραμένουν αρκετοί ένικοι οι οποίοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τη στέγη τους. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα καιρικά.